Εδώ λοιπόν, επιστροφή στο στούντιό μα για να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, βουλευτή και καθηγητή τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώ ήρθατε. Ο κύριο Κώστα Ιφάντη, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο. Καλημέρα. Επίσης. Και πρόεδρό και... μου. Και πρόεδρό σα, βεβαίω. Στο Πάντιο, στο τμήμα. Και κοντά μα ο αντιπτέραχο, ο κύριο Ιωάννη Αναστασάκη. Καλημέρα, κύριε Καλώς καλημέρα. και Καλώ ήρθατε κι εσεί. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την τελευταία εξέλιξη, κύριε Κερίδη, την ανακοίνωση που είχαμε χθε το βράδυ. Για το γεωτρύπανο. Είχε προαναγγελθεί βέβαια και μάλιστα από τα ότι θα βγει. Τώρα συγκεκριμένο. Αυτό που πιθανολογούμε ότι θα πάει τώρα, που θα κατευθυνθεί. Είναι το πιο κέριο ερώτημα αυτό mm -hmm. και πραγματικά δεν ξέρουμε, διότι μπορεί να κινηθεί εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας, όμως mm -hmm. μπορεί φυσικά και να την παραβιάσει. Να θυμίσουμε ότι είχαμε... Δεν μας για... μας έχει συνηθίσει πάντως Ότε, σε αυτά η Τουρκία. Ναι, σωστά. Άρα είμαστε προετοιμασμένοι mm -hmm. για όλα τα ενδεχόμενα. Έχει κάνει ήδη για να θυμίσουμε το 2018 στην Κυπριακή ΑΟΣ, mm -hmm. άρα αυτό είναι ένα δεύτερο σενάριο. Υπάρχει και ένα ακόμα πιο έτσι, επικίνδυνο σενάριο, όχι mm -hmm. ότι υποτιμούμε το δεύτερο, α, στα πλαίσια τη χωροθέτηση που έχουμε με την α, Αίγυπτο. όπου mm -hmm. εκεί πλέον θα έχουμε ε, πολύ μεγάλη. μπορεί δηλαδή να πάει κοντά στο τουρκολιβικό μνημόνιο, ας πούμε. Ναι, και να το αμφισβητήσει. <laughs> θα δούμε. Νομίζω ότι το διεθνές κλίμα δεν ευνοεί τέτοιου τύπου κινήσεις. Ναι, αλλά έχουμε μια κλιμάκωση, κύριε Γκερή. Είδαμε τον Τούρκο πρόεδρο να επιτίθεται στον Έλληνα Πρωθυπουργό, στον κύριο Μητσοτάκη. Έχει γίνει σχεδόν να προσωπική, βεντέτα προσωπική βεντέτα. Έχει γίνει προσωπική βεντέτα. Και τώρα κλιμακώνει με την έξοδο ο Αμπτούλχα ναι. Χάν. Κοιτάξτε, ο Τούρκο Πρόεδρο, υπό μίαν έννοια, το φυσικά και δεν κρυώνει αυτό που έχει γίνει με το Αμερικανικό Κογκρέσιο, τι δυσκολίε που έχει η Τουρκία σήμερα στην απόκτηση των F-16. που Είναι εκ των ουκάνευ ναι. για οποιαδήποτε γεωστρατηγική φιλοδοξία τη Τουρκία, βεβαίω, η αναβάθμιση τη τουρκική τη αεροπορία, την ώρα που η Ελλάδα παίρνει τα Ραφάλ και διαπραγματεύεται να μπει στα F-35 και αναβαθμίζεται η ΕΑΒ, διότι mm -hmm. έχουμε, θα έχουμε πολύ καλά μαντάτα. Για την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, με διεθνεί συνεργασίε με τη Lockheed και τη μετατροπή σε διεθνέ κέντρο, να πούμε mm. εδώ για την περιοχή. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει το γνωστό αδιέξοδο στο εσωτερικό, μια γυρασμένη ηγεσία η οποία αναμασά τα ίδια και τα ίδια και προκαλεί, και η προσπάθεια εξαγωγή αυτή τη ένταση. Είχαμε χθε καταδίκη από το Συμβούλιο Ασφαλεία για το ζήτημα του Ιράκ, όπου είχαμε το θάνατο 9 mm. Κούρδων τουριστών στο βόρειο Ιράκ. Ιράκ, όπου η Τουρκία το έχει κάνει σουρωτήρι βεβαίω yeah. και έχει παραβιάσει. Έχει, είναι και αστείο η χώρα που επικαλείται τη συνθήκη τη Λοζάνη, η οποία αφορά συνολικά τα σύνορα βεβαίω mm -hmm. τη τουρκική δημοκρατία. Τα παραβιάζει και στη Συρία και στο Ιράκ κατά επανάληψη. Δεν, κύριε καθηγητά, παντού... πάνε σε μια επικίνδυνη κλιμάκωση, νομίζ... και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι. Νομίζω ότι υπάρχει αυτό ο κίνδυνο. Ε, δεν πιστεύω ότι θα έχουμε επανάληψη το 2020 κατά ανάγκη, λόγω του διεθνού πλαισίου, ναι. λόγω τη ευρύτερη διαπραγμάτευση που κάνει προφανώ με το Κογκρέσο, τον πάρα πολύ τα uh, F-16. Να σταθώ σε ένα σημείο, το Αμπτουλ mm -hmm. Είναι το τέταρτο γεωτρύπονο, το πιο σύγχρονο και το ονόμασε προκλητικά. Mm -hmm. Προσέξτε τώρα για να δούμε τώρα και τι εσωτερικέ πολιτικέ στοχεύσει. Ποιο ήταν ο Αμπτουλ Χαμίδ, ο τελευταίο σουλτάνο, mm -hmm. ο πρώτο αλλά ουσιαστικά ο τελευταίο αυτό που κυβέρνησε για 40 χρόνια. Ο αιμοσταγή σουλτάνο στην κεμαλική α, ιστοριογραφία. Mm -hmm. Αυτό του οποίου έγινε η επανάσταση των Νεοτούρκων και στην ο Κεμαλ και έχτισε όλο το κεμαλικό κράτος ενάντια στον Αμπτουλ Χαμί. Να το τονίσω, έρχεται τώρα ο Ερντογάν εκατόν και χρόνια μετά mm -hmm. ο Σουλτάνος που εξορίστηκε και εν τέλει πέθανε στη Θεσσαλονίκη, έτσι mm -hmm. στη Βίτα, Βίλα Αλατίνη mm -hmm. να θυμίσουμε, γιατί είναι ο Τουρκία ήταν το ισχυρότερο και τον πήραν από την Κωνσταντινούπολη στα τελευταία του μετά το αντικίνημα. Λοιπόν, αυτός ο βασικός εχθρός, Τη σύγχρονη τουρκικής δημοκρατίας, του Κεμάλ, mm -hmm. μετά το 23 έρχεται σήμερα να αποκατασταθεί Μεν και ]uyorum. να γίνει για τον Ερντογάν μαζί με τον Πορθητή, τον... ένα σύγχρονο όπλο. ναι, ο, ο, μέρος του ιδεολογήματος της νεοϊσλαμιστικής νέας Τουρκίας, εν ώψη βεβαίω βεβαίως και του 2023. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον Έχει φυσικά τον ενδιαφέρον του. Ότι επιλέγει αυτόν το συγκεκριμένο... Αλλά υπάρχει μια γενικότερα ανησυχία, κύριε Φαντή, για το που το πάει για μια ακόμη φορά ο Τούρκος πρόεδρο. Διότι συνήθω αυτά που λέει η Τουρκία τα εννοεί και τα κάνει και πράξη. Και είναι ακόμα πιο ανησυχητικό ότι ο ίδιο ο πρόεδρο θα αποφασίσει πού θα πάει, προφανώ εκτιμώντα και τη συγκυρία. Ε, νομίζω ότι έτσι είναι. Δεν ευνηδιάζει κανέναν η κίνηση. Όπω είπατε και εσεί και όπω είπε ο κ. Κερίδη, ε, ε, ήταν αναμενόμενο, έχει προαναγγελθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ε, το πού θα πάει έχει σημασία για το πόσο θα αυξηθεί η ένταση και αν ε, είναι η Τουρκία διατεθειμένη να προκαλέσει ή να οδηγήσει τα πράγματα σε μία σε μια κρίση. Ε, η ελληνική πλευρά όμως είναι πια, ε, 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 θεωρώ, ε, είμαι απολύτως σίγουρος, αποφασι... ε, ε, μάλλον προετοιμασμένη για κάθε πιθανό ε, ενδεχόμενο, για το χειρότερο δυνατό ενδεχόμενο, το οποίο είναι πραγματικά να, να, να πάει το, το γεωτρύπανο ε, σ, σε περιοχή που ορίζεται από το λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο όμως συμπίπτει... Το οποίο συμπίπτει... <πώς> <συμπίπτει>, <ποιος στην Κρήτη>. <συμπίπτει> Αυτό είναι το χειρότερο <συμπίπτει> σενάριο. Εντός, εντός. Ε, ναι, νομίζω, ναι, <συμπίπτει> <πέμπτει> εκεί, με μια νομιμοφανή δικαιολογία ότι εκεί έχει οριοθετήσει η Τουρκία με την Λιβύη, προφανώς, βεβαίω όλοι ξέρουμε... Τι, τι, τι αξία έχει το τουρκολιβικό μνημόνιο, ε, και να προκληθεί μια μείζωνα κρίση. Γιατί η ελληνική mm. πλευρά δεν, δεν θα έχουμε πολλές, πολλά περιθώρια να μην απαντήσουμε με κάποιον τρόπο, ο οποίο να είναι... ακυρώνει τον τουρκικό μνημόνιο. να το κάτι, να το καταλάβουμε και τηλεθεατέ, ναι. ότι είναι άλλη τάξη μεγέθου πρόκληση το ερευνητικό, Βεβαίως. το οποίο Βεβαίως. κάνει σόναρ έρευνα, σεισμογραφική, να πούμε. Και άλλη τάξη το, το να, να τρυπήσει η φαλοκρηπίδα εκεί πλέον. Υπάρχει mm. απόλυτη συμφωνία στο διεθνέ δίκαιο και στι αποφάσει τη Χάγη και mm. του Συμβουλίου τη ασ... Ασφαλεία ότι υπάρχει ευθεία παραβίαση, να πούμε έτσι. κυριαρχικό ελευθεριών. Για τέτοια περίπτωση τώρα, κύριε Ναυσάκη, είναι τελεσμένα τα οποία έτσι. δεν αλλάζουν. Απλώ να το πούμε για να το κατα... Να καταλάβει και ο κόσμο το συζητάμε. Επομένω, κύριε Ναυσάκη, πώ αντιμετωπίζεται μια τέτοια ακραία πρόκληση, αν φτάσουμε εκεί βέβαια. Τι πρέπει να κάνει η ελληνική πλευρά. Το θέμα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να επιδείξει και προς την Τουρκία και προς τη διεθνή κοινή γνώμη ότι είναι αποφασισμένη να προστατεύσει την εθνική κυριαρχία. Ε, να κορίσουμε στις θαλάσσιες ζώνες, είναι οι εθνικές θαλάσσιες ζώνες και οι οικονομικές ζώνες. Στις μεν εθνικές, στην ουσία ξεκινάς ένα πόλεμο, εάν δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Στι εμπορικέ ζώνε πρέπει να πα σε διεθνέ δικαστήριο. Έτσι λέει mm -hmm. το διεθνέ δίκαιο. Ε, Επομένω, η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει και μάλιστα ουσιαστικά. Και όπω είπε ο κ. Κερίδη, το γεωτρύπανο ε, τρυπάει έδαφο και επομένως, Απολύτω δελεσμένα. Επομένω, η Ελλάδα θα πρέπει να αντιδράσει ουσιαστικά ε, και με αποφασιστικότητα. Να δείξει δηλαδή ότι. Ναι, ε, εννοεί ε, αυτά που λέει. Ό,τι εννοεί. Και επίση θέλω να πω κάτι άλλο, το τι συμβαίνει στο εσωτερικό τη Τουρκία. Mm -hmm. Πριν λίγε μέρε, το Ίδρυμα ΣΕΤΑ, το οποίο εκφράζει την επίσημη τουρκική πολιτική. Ο think Tank α πούμε. Φινκ yeah. ακριβώ. Ε, έκανε μία μελέτη στην οποία λέει ότι αν πάει το γεωτρύπανο και θα προκαλέσει, εάν ε, συνεχίσει και βρει. Ιδρογονάνθρακε, mm -hmm. τότε θα φέρει την Τουρκία σε δύσκολη θέση, διότι κυρίω οι ΗΠΑ θα αντιδράσουν υπέρ τη Ελλάδο. Mm -hmm. Σημειώστε το κι αυτό. Νομίζω ότι παίζει στη λήψη των αποφάσεων αυτή τη στιγμή. Αυτά όλα γίνονται στο φόντο βέβαια τη πίεση που ασκεί η Τουρκία για να... τα οπλικά συστήματα, κύριε Περαρχέ, δεν είναι. Δηλαδή, πιέζει αφόρητα, ακόμα και με αυτόν τον τρόπο, τι ΗΠΑ, οι οποίε μέχρι στιγμή, όπω έχουμε δει, δεν έχουν αντιδράσει. Ε, εκτιμώ ότι ε, η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Έχει χάσει λίγο το βηματισμό τη και το δρόμο τη. Δεν πάει βάσει στρατηγικού σχεδίου όπω μα έχει συνηθίσει, mm -hmm. πάει εξ αντιδράσεω. Δηλαδή, δεν μου δίνετε όπλα, να δείτε εγώ τι θα κάνω. Θα σα προκαλέσω, θα σα mm -hmm. ε, δημιουργήσω ένα θέμα που θα αναγκαστείτε να αντιδράσετε και θα αναγκαστείτε είτε να πάτε σε πόλεμο που κανεί δεν το θέλει, είτε να υποχωρήσετε και να μου δώσετε αυτά που απαιτώ. Είναι σαν κακομαθημένο mm -hmm. παιδί λίγο. Αυτό τώρα το περιβάλλον μπορεί να αλλάξει και με ποιο τρόπο, κύριε Κερίδη. Γιατί άκουσα και τον κύριο Δέντ για να λέει ότι μετεκλογικά και όποιο και να είναι το αποτέλεσμα των σχόλων, μπορεί να υπάρχει μια κάποια εξομάλυνση. Άρα όλο στο, γίνονται στο φώτο των εκλογών όλα αυτά. Όχι. Και μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο ή και να το τραβήξει ο Ερδογάν. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν υπάγειες της Τουρκίας, οι πάγιε διεκδικήσει τη Τουρκία, οι οποίε έχουν κλιμακωθεί χρόνο, διότι να θυμίσουμε ότι ξεκίνησαμε με την αμφισβήτηση τη υφαλοκρηπίδα των νησιών του Αιγαίου. Mm -hmm. Περάσαμε στι γκρίζε ζώνε, στα μικρονήσια, να πούμε, του Ανατολικού Αιγαίου. Φτάσαμε στο τουρκο και στη γαλάζια πατρίδα. Και κορυφώσαμε πια με αυτή την ευθεία αμφισβήτηση, την οποία mm -hmm. μα τη λέει ο ίδιο ο Τούρκο πρόεδρο. Yeah, yeah. Δεν είναι ένα περιφερειακό παίκτη <laughs> τη κυριαρχία των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, των μεγάλων νησιών την οποία η κυριαρχία συνδέει με την αποστρατικοποίηση. Άρα έχουμε αυτό το πάγιο. Προφανώ η η μακρά προεκλογική περίοδο τη Τουρκία, διότι έχουμε μπροστά μα 12 μήνε μέχρι τον Ιούλιο του 2023, mm -hmm. δεν βοηθάει καθόλου και έχει εντείνει σε αυτή τη ρητορική έξαρση και σε αυτόν τον διαγωνισμό του συνόλου του πολιτικού σχεδόν συστήματο τη Τουρκία σε βάρο τη Ελλάδα και των γειτόνων συνολικά, θα σα έλεγα, τη Τουρκία. Ενό πολιτικού συστήματο, εμεί δικαιούμαστε να το λέμε, διότι εμεί υπήρξαμε ο παδί τη ευρωπαϊκή πορείας τη Τουρκία και καλόπιστη Βεβαίω, σε αυτό περισσότερο Σταθέρι. από οποιοδήποτε Σταθέρι. άλλον Ευρωπαίο, δικαιούμαστε. Θα ήθελα να πούμε λοιπόν ότι είναι θλιβερό το θέαμα ενό γερασμένου πολιτικού συστήματο τουρκικού που έρχεται από τη δεκαετία του 90, να θυμίσουμε ότι ο Ορτογάν εκλέχτηκε δήμαρχο το 1994, να αναμασούν διάφορε εθνικιστικέ ακρότητε, την ώρα που δεν έχουν να πούνε τίποτα για το μείζον που απασχολεί την τουρκική κοινωνία και έχει να κάνει με τον πληθωρισμό τη Αλλάζει αυτό το, το περιβάλλον, υπάρχει τρόπο να αλλάξει. Αλλάζει λοιπόν. Προσέξτε τώρα. Πρώτον, χρειάζεται η δικιά μα προπαρασκευή. Φανταστείτε όλα αυτά να βγει ο Αμπτουλχαμίτ mm -hmm. με τα εύτα. Εφ... Τουρκικά F-35 ναι. συνοδευόμενο με αόρατα mm -hmm. πέμπτη γενιά τα οποία θα τα είχε. Ήχε ήταν άλλο περιβάλλον. Τελείω διαφορετικό, διαφορετικό περιβάλλον. Τελείως. Άρα, χρειάζεται να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και τα κάνουμε με πάρα πολύ γρήγορο τρόπο στο σύστημα mm -hmm. τη στρατιωτική ασφάλεια. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θα δεύτερο, υποχωρήσουν. Έρχομαι σε αυτό. Το δεύτερο είναι οι συμμαχίε. Η Ελλάδα ποτέ μόνη. Πάντοτε μέρο ισχυρών συνασπισμών. Αυτό είναι το δίδαγμα mm -hmm. που μαθαίνουμε στου πρωτοετή στο τμήμα διεθνών mm -hmm. του Παντίου.